Από νωρίς το πρωί, η αστυνομία περιπολούσε στην περιοχή των δικαστηρίων στο Ρέθυμνο με πολιτικά και αστυνομικά αυτοκίνητα και δίκυκλα προς αποφυγή οποιασδήποτε διένεξης. Το μεσημέρι της Τρίτης, ο 49χρονος αδελφοκτόνος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο και συνοδευόμενος από αστυνομικούς. Γιατί το έκανες αυτό? Ο 49χρονος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί στον ανακριτή την ερχόμενη 5η 4 Ιουλίου και στη συνέχεια οδηγήθηκε στα κρατητήρια. Ο 49χρονος διέφυγε της σύλληψης, όμως οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του. Συνελήφθη στην ευρύτερη περιοχή του Αποκόρωνα το μεσημέρι της Δευτέρας από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αποκορώνου, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία. Σε έρευνα στην οικία του 49χρονου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κυνηγετικό όπλο, 160 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων και δύο μεταλλικά ελάσματα συγκράτησης φυσιγγίων. Νωρίτερα, το μεσημέρι της Δευτέρας, ένας ηλικιωμένος κριτικός έπεφτε νεκρός στην πλατεία του χωριού του, προκαλώντας σοκ στους ντόπιους. Δράστης του άγριου εγκλήματος φέρεται να είναι ο αδελφός του θύματος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία πυροβόλησε θανάσιμα τον 72χρονο άνδρα, όπως όλα δείχνουν για κτηματικές διαφορές. Ο αδικοχαμένος 72χρονος βρισκόταν στην πλατεία της Ασίγωνιας. Ο ηλικιωμένος καθόταν στη σκιά ενός πλατάνου όταν τον πλησίασε ο αδερφός του, ηλικία 49 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέρφια λογομάχησαν έντονα. Κάποια στιγμή, ο νεότερος αδερφός φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε τον 72χρονο στο κεφάλι, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να πέσει αιμόφυρτο στο έδαφος. Η τοπική κοινωνία στην Ασίγωνια ανησυχεί και εύχεται να μην υπάρξουν άλλα θύματα και να μην χυθεί άλλο αίμα στο χωριό.